κάνετε στο Stella Love Cook? Σήμερα θα φτιάξουμε τη πιο εύκολη λαγάνα που έχετε φτιάξει ποτέ. Θα φτιάξουμε 4 διαφορετικές γεύσεις και οι 4 γεύσεις είναι πεντανόστιμες. 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Πρώτα θα το κοσκινήσουμε. 600 ml χλιαρό νερό στη θερμοκρασία του αίματος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θα βυθίσω το δάχτυλό μου μέσα και θα μετρήσω μέχρι το 10, δεν θα καώ. Θα νιώθω άνετα. Σε περίπτωση που καίει αυτό το νερό, τότε θα μου κάψει τη μαγιά μου. Εάν είναι κρύο, θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει το μείγμα. Η ζύμη μου θα χρειαστεί το διπλάσιο χρόνο. Οπότε με το χλιαρό νερό θα βοηθήσω τη μαγιά ώστε να ενεργοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα. 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, η λεγόμενη στιγμιαία μαγιά, 14 γραμμάρια. Η αναλογία σε φρέσκια μαγιά είναι 50 γραμμάρια. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 14 γραμμάρια. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 14 γραμμάρια. 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 30 ml. Μέσα στο αλεύρι πρόσθεσα τη μαγιά με τη ζάχαρη και το αλάτι. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά, ώστε να πάει παντού. Μην κάνετε το λάθος να φορέσετε γάντια. Θέλω να έχω την άμεση επαφή με το χλιαρό νερό. Θέλω να ξέρω ακριβώς τη θερμοκρασία που έχει το μείγμα μου. Προσθέτω σιγά σιγά το νερό. Ζυμώνω μέχρι να απορροφήσει όλο το νερό. Δεν θέλω υπερβολικό ζύμωμα μέχρι να γίνει μία ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια και στα τυχώματα του μπολ. Τώρα θα προσθέσω το ελαιόλαδο. Μην κάνετε το λάθος να προσθέσετε νερό σε περίπτωση που δείτε ότι δεν έχει απορροφήσει όλο το αλεύρι. Ζυμώστε πρώτα να είστε σίγουροι και μετά θα προσθέσετε νερό εάν χρειάζεται. Τα υλικά σε αυτή τη συνταγή είναι ακριβώς. Τρίψτε το μπολ με τα χέρια σας, ώστε να ξεκολλήσετε ό,τι μπορεί να είναι κολλημένο πάνω. Θέλω να έχω ένα πάρα πολύ καθαρό μπολ. Βλέπετε το μπολ? Ολοκάθαρο. Στο κάτω μέρος θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο και θα ακουμπήσω τη ζύμη μου. Δεν έκανα περισσότερο από 2 λεπτά. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο από πάνω και θα το αλείψω να πάει παντού. Θα σκεπάσω με μια μεμβράνη. Θα το αφήσω σε ένα ζεστό μέρος και αν χρειαστεί θα το σκεπάσω και με μια κουβέρτα, ώστε να διπλασιαστεί η ζύμη μου. Όταν διπλασιαστεί, τότε είναι έτοιμη. Μετά από μια ώρα η ζύμη μου έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Την είχα βάλει δίπλα από ένα καλοριφέρ και την είχα σκεπάσει με κουβέρτα. Θα προσθέσω στα χέρια μου λίγο ελαιόλαδο και θα τα αλείψω. Μην κάνετε το λάθος να προσθέσετε αλεύρι. Θα κάνετε τη ζύμη σκληρή και αυτό δεν το θέλουμε. Θα πάρουμε ένα χαρτί ψησίματος και θα μεταφέρουμε εκεί τη ζύμη της λαγάνας. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα ισομετρικό μπασδούνι. Με μια σπάτουλα θα τη χωρίσω στη μέση και πάλι στη μέση. Αν θέλετε να είσαστε 100% σίγουροι, μπορείτε να τα ζυγίσετε. Εγώ αυτό θα κάνω.
455 γραμμάρια. Τετρακόσια και τετρακόσια. 412. Πάνω κάτω είμαστε εντάξει. Θα πάρω ένα χαρτί ψησίματος. Θα το βάλω μέσα στο μεγάλο ταψί της κουζίνας μου και θα πάρω το ένα κομμάτι από τη λαγάνα. Θα προσθέσω από κάτω ελαιόλαδο. Εάν φτιάξετε κλασική λαγάνα μόνο με σουσάμι, θα προσθέσετε από κάτω και σουσάμι. Προσθέστε λίγο ελαιόλαδο στα χέρια σας, ώστε να μπορείτε να χειριστείτε σωστά τη λαγάνα σας. Ανοίξτε τη στο μισό ταψί. Θα φτιάξουμε 4 διαφορετικές γεύσεις. Κοιτάξτε τι θα κάνω, θα σκεπάσω από την πάνω μεριά, προς το παρόν. Θα έρθω από την άλλη μεριά του ταψιού και θα πάρω ακόμα ένα χαρτί ψησίματος. Θα προσθέσω ελαιόλαδο. Και θα ανοίξω τη δεύτερη λαγάνα μου στο άλλο μισό μέρος του ταψιού. Να είναι πάνω στο χαρτί ψησίματος, φροντίστε. Τέλεια. Θα κόψω το χαρτί ψησίματος που περισσεύει. Το χαρτί που έχουμε διπλώσει θα έρθουμε και θα το κόψουμε εδώ. Σηκώνουμε το ένα χαρτί ψησίματος, διπλώνουμε και έτσι δεν θα έρθουν σε επαφή οι δύο λαγάνες. Ακριβώς την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσω και με τις άλλες δύο λαγάνες που θα φτιάξω. Θα σκεπάσω με μια καθαρή πετσέτα. Θα βάλω σε ένα ζεστό μέρος και θα περιμένω από 30 έως 40 λεπτά μέχρι να διπλασιαστούν. Έχουν περάσει 35 λεπτά και οι λαγάνες μου είναι έτοιμες. Ναι, αλλά πώς θα το καταλάβω? Πώς θα είμαι σίγουρη ότι δεν θέλουν να φουσκώσουν άλλο? Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν θα πιέσουμε τη λαγάνα και δεν θα υπάρχει επαναφορά της ζύμης. Βλέπετε? Δεν ήρθε προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Θα φτιάξω δύο διαφορετικές λαγάνες. Εδώ θα φτιάξω μία κλασική. Έχω βάλει 2 κουταλιές της σούπας νερό και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, ώστε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Προσεκτικά να μην ξεφουσκώσετε τη λαγάνα. Απαλά. Και θα προσθέσουμε από πάνω σουσάμι. Θα βάλω τα δάχτυλά μου μέσα στο ζαχαρόνερο και θα πατήσω ώστε να κάνω βαθουλώματα. Σε αυτό το μπολ έχω σκέτο νερό. Απλώστε ώστε να πάει παντού. Θα προσθέσω τριμμένη ρίγανη. Μην το παρακάνετε γιατί θα πικρίσει. Και θα προσθέσω ντοματίνια που είχα στο καταψύχτη. Όπως επίσης θα προσθέσω και ελιές. Καθαρές
καθαρισμένες χωρίς κουκούτσι. Η ποσότητα είναι καταβούληση. Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις, στη μέση του φούρνου, στους 180 έως 200 βαθμούς Κελσίου, αναλόγως το φούρνο, για 25 έως 30 λεπτά. Εάν ο φούρνος σας είναι αδύναμος, ίσως χρειαστεί και λίγο περισσότερο. Αυτό που θέλω είναι να πάρουν ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα. Σε περίπτωση που ο φούρνος σας καίει μονοπλευρά, θα γυρίσετε το ταψί σας ανάποδα, ώστε να μπορέσουν να ψηθούν οι λαγάνες σας σωστά, και από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη. Μην αφήσετε τις λαγάνες από τη μια μεριά να έχουν καεί και από την άλλη να είναι άψητες. Θα προσθέσουμε στις λαγάνες ελαιόλαδο αυτή τη φορά και θα αλείψουμε να πάει παντού. Στη μία λαγάνα θα προσθέσω ντοματίνια που τα έχω κόψει στη μέση και πιπεριά φλωρίνης. Πιέστε προς τα μέσα και εδώ και εκεί θα προσθέσουμε πολύ λίγες ελιές χωρίς κουκούτσι και θα προσθέσουμε λίγη τριμμένη ρίγανη από πάνω. Θα προσθέσουμε στη τέταρτη και τελευταία λαγάνα μας φρέσκο δεντρολίβανο. Και θα προσθέσετε από πάνω και σουσάμι. Θα βάζω τα δάχτυλά μου μέσα σε νερό και θα κάνω βαθουλώματα στη λαγάνα μου. Σε αυτή τη λαγάνα μπορείτε να προσθέσετε, αν θέλετε, και τριμμένο σκόρδο και λίγο χοντρό αλάτι. Μία πρέζα, όχι περισσότερο. Θα ψήσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και αυτές τις λαγάνες. Όταν είναι έτοιμες, θα τις απολαύσουμε. Μετά από 25 λεπτά, οι λαγάνες μου έχουν ψηθεί καταπληκτικά. Βλέπετε? Τέλεια! Αμέσως θα τις βάλουμε πάνω σε μία σχάρα. Μην τις έχετε να κουμπάει μία δίπλα στην άλλη. Αφήστε λίγο κενό και αφήστε τις να κρυώσουν. Σε περίπτωση που κάνετε το λάθος να τις αφήσετε μέσα στο ταψί, θα υδρώσουν και θα μαλακώσουν. Και αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Εύκολες, γρήγορες και κυρίως πεντανόστιμες. Φτιάξτε όποια λαγάνα σας αρέσει περισσότερο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Καλή σαρακοστή με υγεία. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!